Συνάδελφοι και συναδέλφοι σας, φίλοι και φίλες, είμαστε εδώ σήμερα ανταποκρινόμενοι στην Πανελλήνια Μέρα Δράσης για την Υγεία. Ανήκουμε στους αυτοαποκαλούμενους ήρωες με τις άσπρες και πράσινες μπλούζες. Είμαστε αυτοί που καλούμαστε να δώσουμε τη μάχη στον πόλεμο με τον αόρατο εχθρό, όπως λένε. Όλοι γνωρίζουμε πως οι μάχες και οι πόλεμοι κερδίζονται με όπλα, στην προκειμένη περίπτωση τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τα ατομικά μέτρα προστασίας και την κάλυψη των χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων. Δεν είναι ούτε τα ωραία λόγια, ούτε τα παλαμάκια. Οι ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που απαξιώνουν τόσα χρόνια τη δημόσια υγεία και τη μετατρέπουν σε εμπόρευμα. Αυτό προσπαθούν να κρύψουν με νύχια και με δόντια. Γι' αυτό και στο νοσοκομείο υπάρχει προσπάθεια να προσιωπηθούν οι φωνές εκείνων που συνεχώς αναδεικνύουν τα προβλήματα και διεκδικούν τα αυτονόητα. Τους διατυπανίζουμε πως δεν υπάρχει περίπτωση να μας φημώσουν, να μας πτωήσουν. Με όλη μας τη δύναμη θα είμαστε μπροστά και θα διεκδικούμε πλήρη και συνεχή εξοπλισμό όλων των εργαζομένων με μέσα ατομικής προστασίας. Διενέργεια τεστ για τον κορονοϊό, τόσο για το προσωπικό, όσο και για το λαό δωρεάν. Προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Επίταξη των ιδιωτών γιατρών και των κλινικών. Χορήγηση άδεια ειδικού σκοπού σε όσους το δικαιούνται. Και όσον αφορά και το νοσοκομείο Κατερίνης, τροποποίηση των δρομολογίων ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι συνάδελφοι. Μένουμε δυνατοί, δεν μένουμε σιωπηλοί.